τα δεδομένα τα οποία έχουμε μας κάνουν να αισιοδοξούμε για την πορεία της πανδημίας, αλλά αυτό δεν μας οδηγεί σε κανέναν εφησυχασμό. Στηρίζουμε συνεχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λαμβάνουμε τα μέτρα τα οποία χρειάζονται, την κοινωνία την έχουμε ανοιχτή και την οικονομία. Αργοπορημένη αντίδραση ή προσαρμογή σε μια δυναμική εξέλιξη της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση μετά και τι νέε ανακοινώσει δέχεται σκληρή κριτική. Ακόμα και σήμερα, με περισσότερα από 60.000 κρούσματα τι τελευταίε τρει ημέρε, ο εθνικό τουρίστα, με απίστευτε παλινοδίε μπρο-πίσω και καπέλωμα των επιστημόνων, προσποιείται πω παίρνει μέτρα χωρί ωστόσο καμία ουσία και με μόνο κριτήριο το πολιτικό του κόστο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα χρεώνει παλινοδίε στην κυβέρνηση ενώ το Κίνημα Αλλαγή υποστηρίζει πω οι κυβερνητικέ αποφάσει άργησαν καθώ λαμβάνονται με βάση το πολιτικό κόστο. Τα σημερινά μέτρα τη κυβέρνηση έρχονται μετά από παλινοδίε και καθυστερήσει. Έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί όταν υπήρχαν τα πρώτα δείγματα τη υπερμεταδοτικότητα τη όμικρων στι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, οι κυβερνήσει των οποίων έδειξαν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα από την ελληνική. Τι άλλο πρέπει να συμβεί για να μπει επιτέλου ένα τέλο στην εγκληματική πολιτική τη κυβέρνηση με τι παλινοδίε και τα μπρο-πίσω. Την ίδια ώρα, παράλληλο μέτωπο άνοιξαν πλεύρη και πολλάκι. Καθώ ο Υπουργό Υγεία κατηγόρησε τον τομέαρχή του ΣΥΡΙΖΑ πω αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Ποντάρατε όλη την αντιμετώπιση μόνο στον εμβολιασμό αλλά ήρθαν οι μεταλλάξει και το αφήγημα καταστράφηκε. Ευτυχώ οι Όμικρον, που δεν την πιάνουν τα εμβόλια, ετοιμάζονται καινούργια που θα είναι έτοιμα τον Απρίλιο, είναι πιο ήπια όπω φαίνεται από τι μελέτε στι χώρε όπου έχει εξαπλωθεί. Ο εμβολιασμό καλύπτει του πολίτε από τη μετάλλαξη Όμικρον και επομένω θα πρέπει να σταματήσουν να διασπείρονται ψευδεί ειδήσει ότι δίθεν τα εμβόλια δεν καλύπτουν την μετάλλαξη Όμικρον. Κριτική στην κυβέρνηση διατυπώνουν η ελληνική λύση και το Μέρα 25.